Το φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή συνεχίζει τη μαχητική, ασυμβίβαστη πορεία, τον δρόμο που άνοιξε πριν από 45 χρόνια με το πρώτο φεστιβάλ. Από εδώ, από την πόλη του Κιλκής σήμερα και την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο από τη Θεσσαλονίκη, στέλνουμε μήνυμα ότι το φεστιβάλ αντέχει, ανανεώνεται, απλώνεται σε περισσότερες γειτονιές και πόλεις, αγκαλιάζεται από εκατοντάδες χιλιάδες νέους και νέες σε όλη την Ελλάδα. Δεν ξεθοριάζει, γιατί συνεχίζει να προβάλλει στη νεολαία το δρόμο για να απολαύσει τη ζωή που της αξίζει στις μέρες μας. Γιατί στο φεστιβάλ της ΚΝΕ η πολιτιστική δημιουργία και όλη η πολύμορφη δραστηριότητα σμίγουν με την πιο καινοτόμα πολιτική πρόταση, με το κάλεσμα μάχης του ΚΚΕ, κάλεσμα αντίστασης στην καπιταλιστική βαρβαρότητα, κάλεσμα στον δύσκολο μα όμορφο αδρόμο του αγώνα για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Το φεστιβάλ κατοχυρώθηκε ως μεγάλος πολιτικός και πολιτιστικός θεσμός της νεολαίας της χώρας μας με το σπαθί του και έτσι συνεχίζει. Εδώ συναντιούνται οι αγωνίες και οι διεκδικήσεις των μαθητών, των φοιτητών, των νέων εργαζομένων και ανέργων με την πρωτοπόρα δράση του ΚΚΕ και την πρόταση πάλης του. Εδώ συναντιέται το χτες με το σήμερα και το αύριο του εργατικού και επαναστατικού κινήματος της χώρας μας. Εδώ αναδεικνύονται οι αξίες και τα ιδανικά της ταξικής πάλης. Οι δικές μας αξίες ενάντια στις άπιες αξίες του συστήματος που μεθοδικά και αδιάκοπα καλλιεργούνται στη νέα γενιά. Η αλληλεγγύη κόντρα στον ατομισμό. Η συλλογικότητα κόντρα στο «ο θάνατός σου ή η ζωή μου». Η αγάπη για τους ανθρώπους του μόχθου με το άσβεστο μίσος ενάντια στην αδικία και την καταπίεση. Το μαχητικό αγωνιστικό πνεύμα κόντρα στη μυρολατρεία, το συμβιβασμό, το σαράκι του τίποτα δεν αλλάζει, τη λογική που βολεύει τους εκμεταλλευτές για να φουσκώνουν τους λογαριασμούς τους και τα κέρδη τους χωρίς εμπόδιο, χωρίς αντιστάσεις, χωρίς τον φόβο που πρέπει να έχουν ότι η ανάγκη θα γίνει ιστορία και το άδικο εκμεταλλευτικό σύστημα θα βρει τη θέση που του αξίζει στο Μουσείο της Ιστορίας. Εδώ τσαλακώνονται τα κηρύγματα του συστήματος ότι δεν αξίζει να αγωνίζεσαι, γιατί οι χιλιάδες νέοι που συναντιούνται σε όλη την Ελλάδα στα φεστιβάλ μας είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι αξίζει να συναντηθούμε σήμερα στον αγώνα για μια καλύτερη ζωή όλοι όσοι δεν βολευόμαστε με όσα ζούμε σήμερα. Δεν πετάμε στα σύννεφα. Πατάμε καλά στη γη, ξέρουμε τις δυσκολίες, είμαστε όμως στην πρώτη γραμμή καθημερινά και αντιμετωπίζουμε τον αρνητικό συσχετισμό δύναμης στην Ελλάδα και διεθνώς. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ είναι εδώ και θα μπούμε μπροστά για να αντιπαλέψουμε τις δυσκολίες που συναντάμε στην καθημερινή πάλη. Είμαστε έτοιμοι, εξοπλισμένοι, ιδεολογικά και πολιτικά για να ανταποκριθούμε και να χαλάσουμε τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης του αστικού πολιτικού συστήματος. Το ΚΚΕ είναι η δύναμη των καταπιεσμένων, γιατί δεν το έχουν και δεν πρόκειται να το βάλουν στο χέρι τους οι καταπιεστές. Δίνουμε με πείσμα και πάθος στη μάχη για την οργάνωση της πάλης σε κάθε χώρο δουλειάς και μόρφωσης, για να ανέβει το επίπεδο των διεκδικήσεων. Δίνουμε με σχέδιο ιδεολογικής και πολιτικής αντεπίθεσης την μάχη για πιο ισχυρό ΚΚΕ οργανωτικά και πολιτικά, στα εργοστάσια και τις μεγάλες επιχειρήσεις, για πιο δυνατή ΚΝΕ στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στους χώρους κατάρτισης και δουλειάς. Κάθε νέος και νέα που επιλέγει τον δρόμο να οργανωθεί στην ΚΝΕ είναι μια νέα ήττα για το σύστημα, για όλους αυτούς τους μηχανισμούς του που δουλεύουν νυχθημερών για να πείσουν ότι το σημερινό σύστημα είναι αιώνιο, ότι ο καπιταλισμός είναι το καλύτερο σύστημα που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα παρά τις όποιες αδικίες και αδυναμίες του. Βέβαια, οι αντιφάσεις τους βγάζουν μάτι. Γιατί τώρα, λίγα χρόνια μόλις μετά την καπιταλιστική κρίση που ζήσαμε, έχοντας περάσει πλέον στη φάση της ασταθούς ανάκαμψης, μεγαλώνει η ανησυχία των διεθνών αστικών επιτελείων για ένα νέο κύκλο διεθνής καπιταλιστικής κρίσης. Να πόσο μύθος είναι αυτό που ακούμε από τα κόμματα του κεφαλαίου, πως μπορεί τάχα να εξασφαλιστεί μια αηφόρος ανάπτυξη που θα φέρνει πλούτο, καλύτερη ζωή και ευημερία για το λαό. Γιατί την ίδια στιγμή που λένε πως δεν υπάρχει εναλλακτική, το ίδιο το σύστημα δαπανά εκατοντάδες δισεκατομμύρια για τον κομμουνισμό για να επιτεθεί στο σοσιαλισμό που γνώρισε η ανθρωπότητα. Αν όπως λένε ο σοσιαλισμός απέτυχε,
Ο σοσιαλισμός είναι μία ουτοπία. Ο σοσιαλισμός είναι μία ρετρό υπόθεση. Γιατί ξοδεύουν εκατοντάδες εκατομμύρια σε πόρους, δυναμικό, καλλιτεχνικές παραγωγές για να σπηλώσουν μία, όπως λένε, αποτυχία. 30 χρόνια μετά τις ανατροπές στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, ο καπιταλισμός, αν και κυρίαρχο σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, ξέρει ότι το παρόν του οικειοφορεί τις νέες σοσιαλιστικές επαναστάσεις, την ανατροπή του και την οικοδόμηση ενός κόσμου λεύτερου, ανοιχτού, γεμάτου ελπίδα, το σοσιαλισμό.